Μην το βάλεις απότομα και τρομάξεις τον κόσμο. Μπήκε. Και αρχίζουν να λέει ομαδικές αυτοκτονίες στη Λαμία. Πάμε. Αχ, καλή σας εβδομάδα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Με κλέβεις με αυτό το μαλλί, οπότε κάθε Δευτέρα δεν είμαστε καλά. Το έχω καθιερώσει τώρα πλέον. Κάθε το Δευτέρα, καθιερώσες? Ναι, με αυτό το μαλλί. Γιατί οι Δευτέρες έτσι δεν μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Γιατί δεν σας αρέσουν οι Δευτέρες, καλέ? Γιατί δεν μπορώ. Περιορίζομαι, πιέζομαι. Τι πιέζεσαι, καλέ, ακούω και το συντριβάνι απ' έξω. Τι είναι αυτά που λες? Το συντριβάνι, γιατί που κολλάει το συντριβάνι? Κάπου έπρεπε να το κολλήσουμε. Κάπου έπρεπε να το κολλήσουμε, ότι είμαστε high class. Τι πάθαμε τώρα που ερχόμασταν η κυρία Βάσο Παλαδικίδου, να σας πούμε στον ήχο η κυρία Βάσο Παλαδικίδου, που βάζει πάνω πολύ στο μικρόφωνο. Και Άκης Τακίδης. Ναι. Έξω που έχουν χωρίσει, έχετε δει τις θέσεις πάρκινγκ. Πάω κι εγώ σαν γνήσια Ελληνίδα οδηγός. Και εκεί βάζω... που είναι να τη βάλει οριζόντια, τη βάζει κάθετα τα μάξια. Έρχεται λοιπόν ο αγαπημένος μας πολίτης ο Σπύρος το πρωί και μου λέει πρόστιμο, μου λέει, θα φας. Και του λέω πόσο είναι, δεν ξέρω, θα δω πόσο χρειάζομαι. Ορίστε. Καταλάβατε, τώρα βέβαια τα προσέχουμε αυτά απ' έξω. Που βάζουμε γιατί δεν βάζουμε ένα παρκαδόρο. Τέλειο. Γιατί δεν βάζουμε ένα παρκαδόρο. Να περάσει το casting από εμάς. Α, μας ακούει. Εκεί είσαι το μυαλό σου. Παναγία μου, τι συμβαίνει. Είπαμε καλή εβδομάδα. Κάτσε λίγο εδώ πέρα να το φτιάξουμε αυτό, γιατί δεν είναι στους, αυτό εκεί. Αγαπημένους μας σταθερούς ακροατές, θα πούμε. Γεια σας ακροατέ. Θα μπείτε ή έχετε μπει στην παρέα μας τους καινούριους, στον Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη, στην Κάτια, στη Βάσο, αλλά και στη Γεωργία. Γεια σας ρε παιδιά. Έτσι. Goodbye. Και βέβαια και αυτοί που μας βλέπετε και στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, ραντεβού στις 4 στα FM 97,1. Αμέ. Και μας απολαμβάνετε βέβαια με αυτό το μαλλί. Δεν είναι μεγάλη απόλαυση. Όχι, είναι απόλαυση. Γιατί δεν έχεις δει όπως είχαν στο τσίρκο Μεντράνο τη γυναίκα με τα μουσια, τώρα θα έχουν τη γυναίκα με τα πολλά μαλλιά. Πολλά δεν είναι, είναι αφάνα, κατάλαβα. Σαν τι, ποια ήταν η θεά Κάλλη, ήταν που είχε τα πολλά τα χέρια και τα πολλά τα μαλλιά τα κατσαρά. Α, όχι, Σολομού. Η Κάλλη, η θεά Κάλλη ήταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είναι και προτέρημα να είσαι η θεά Κάλλη. Όχι. Η πιο μισητή θεά στον πλανήτη σε όλες τις θρησκείες. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν. Κρατάμε το θεά, βγάζουμε το Κάλλη. Αυτό. Τα μπορείς να κάνεις και το Κάλλη. Αυτό. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6 στα ραδιόφωνά σας που μας ακούτε μέσα από τις 97,1 όσοι είστε εδώ στη Λαμία. Δηλαδή, α, θέλω να εισηγηθώ κάτι. What? Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Παρέμβαση. Για σένα θα την κάνω την παρέμβαση, Βάσο Καλαργύρο. Ναι. Αν μας ακούει η διοίκηση, θέλω η Βάσο Καλαργύρο να μην σταματήσει ποτέ το καλοκαίρι. Καλά, έκανε μια εκπομπάρα χθες. Το καλοκαίρι είναι η εποχή της Βάσο Καλαργύρο. Όχι, δεν κάνει και το χειμώνα, να τα λέμε και αυτά. Αλλά έκανε μια εκπομπάρα χθες. Λες και ήσουν σε μπαρ έξω και έπινε το ποτό σου χαλαρά με θέα τη θάλασσα. Σε μια τέτοια φάση. Χθες, ναι, δηλαδή ξεπέρασε αλλά... τον εαυτό σου, Βάσο Καλαργύρου. Το είπα, σου έστειλα και στο μήνυμα, το λέω και στον αέρα. Παιδιά, εγώ... Να εισηγηθούμε στη διοίκηση, να μην σταματήσει ποτέ, να μην πάρει άδεια ποτέ, να είσαι κάθε Κυριακή. Και μπαίνει μέσα η διοίκηση και λέει: έγινε! Και η Βάσο Καλαργύρου μου κλείνει το μικρόφωνο μετά. Η αλήθεια είναι ότι χτες που είχε και αυτή τη δροσούλα λίγο και το τέτοιο. Και δροσούλα, καλέ, άρχισε να βρέχει από την πλευρά. Μ' αρέσει αυτό εμένα το καλοκαίρι λίγο. Τι ήταν και αυτός ο καιρός. Και θα συνεχιστεί, λέει, και την Πέμπτη θα είναι έτσι. Ήθελα πάρα πολύ να είναι στη θάλασσα με τα κοκτέιλ και να ακούω τη Βάσο Καλαργύρου, αλλά ήμουνα στην ανθοκομική έκθεση, πήγα να το φυτά και σιδέρωνα. Πήγε να δει πιγκόνιες η κοπέλα. Κανένα ενδιαφέρον δηλαδή, τίποτα. Ούτε παραλία, ούτε κοκτέιλ. Τι πέρασα κι εγώ κυριακάτικα, γιατί το πέρασα αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Το δράμα σου. Σιδέρωνα, γιατί δεν έχω άλλη μέρα καημένη. Ναι, και Κυριακή κιόλα. Ναι, γιατί δεν κάνει Κυριακή. Εντάκταρα, όχι. Όχι. Ναι, όχι, την Κυριακή με κρυφτά ξεκουράστηκε. Δεν βλέπετε τώρα που δουλεύουμε και τις Κυριακές. Άλλο αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό, επειδή εγώ κουράζομαι καθημερινά, οπότε είπα την Κυριακή. Και ο Θεός κουράστηκε. Έκανε λίγο από εδώ, έκανε δύο πουρνάρια, έκανε δύο ζώα, δύο ανθρώπους, λίγο τις λίμνες, λίγο τη θαλασσίτη, τον ουρανό, τον ήλιο, το φεγγάρι. Δεν έπρεπε να ασχοληθώ λίγο με το σπίτι μου. Δεν με βλέπει, δεν με βλέπει. Αφού δεν σε βλέπει, δεν σε νοιάζει. Παίρνει απαρατήρητη, σαν να μην υπάρχει εκεί. Μου διαμαρτύρεται όμως. Σε παίρνει τηλέφωνα που είσαι. Μένω μόνο μου. Βλέπουμε τα ρούχα, μου λέει μόνο στο πλυντήριο. Δεν δώσε μας κιόλας, κάτι κάνε. Κατάλαβες, οπότε το πέρασε. Γιατί δεν παίρνεις τέτοιο στεγνοτήριο, το οποίο στα φέρνει και στα δίνει και κολαριστά κιόλας στο στεγνοτήριο. Στεγνοτήριο, το δικό μου το στεγνοτήριο πάντως κολαριστά μου τα βγάζει όλα. Δεν χρειάζεται να σιδερώνω. Όχι.
Το δικό μου έκανα μάρια να το πάρω. Και να το ξεπληρώσω από τις δόσεις. Αλλά δεν μου λες πώς θα το πάρω, κατάλαβες. Θα βρούμε τόσες εταιρείες υπάρχουν που έχει τέτοιο που έχουν με δόσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και οι άλλες δόσεις που έχω, θα τις προσθέσουμε όλα. Α, δεν ξέρω τι κάνετε. Μία δοσοληψία. Όχι, λοιπόν, πρώτα κάνεις το ένα, μετά κάνεις το άλλο, μετά κάνεις το άλλο. Το παράλληλο. Λοιπόν, τι είμαστε, είναι εκείνη την εκπομπή του Αλφα που έλεγε πώς να εξοικονομήσει τα χρήματα. Πάμε παρακάτω. Θα μπορούσαμε. Ποιος το κάνει αυτό. Δεν εξοικονομώ εγώ χρήματα. Λοιπόν, δεν. Ούτε και εγώ. Δεν σήμερα πληρώθηκα τα απόγευμα να φύγουν. Δεν το έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Το ότι στο Facebook της Βάσιας Πανοπούλου γράφει ότι ο Χρήστης Αλέξης Τσίπρας κάνει live μετάδοση τώρα. Κάνει live μετάδοση. Ό,τι τι ας πούμε. Δεν κάνουμε ενημέρωση. Κάνουμε gossip. Αυτό να το δείξουμε στην Όργα Λατίνη το πρωί. Και αυτό gossip είναι. Μετά το τέτα τέτ με Τσίπρα, κατάλαβες, μου θέλουν και ειδοποιήσεις. Έτσι. Εδώ. Έλα, πες την αλήθεια, ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ κρυφά. Όχι. Ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ κρυφά. Είσαι και γραμμένη και στο κόμμα κιόλας. Όχι, όχι. Μέλος. Δεν ξέρεις τι είναι. Αλλά δεν είναι... Ξέρω. Εγώ ξέρω για σένα, αυτοί ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, είναι και τέταρτο. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τα φιλιά μου στην Γιασεμή. Γεια σου, Γιασεμή. Από πού είναι η Γιασεμή, είπαμε. Αυτή είναι τη Λίνη, το έχουμε ξαναπεί 7.000 φορές. Έχει γίνει διάσημο πια το κορίτσι. Τα φιλιά μου στη Γιασεμή, λοιπόν, στη Μυτιλίνη. Μυτιλέμ. Και στη Λέσβο. Δεν θα σταματήσω να το λέω, έχει γίνει τέτοιο. Μ' αρέσει. Και στην Πάτρα να δώσω τα φιλιά μου εκεί στον κάτι. Θα δώσω τα φιλιά μου και στην Πάτρα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μου στέλνει η Βάσο Καλαργύρου την Παρασκευή τα κομμάτια όλα από τις εκπομπές της εβδομάδας, γιατί την Πέμπτη θα είμαστε σε επανάληψη, οπότε φτιάξαμε μια special εκπομπή με τα καλύτερα της εβδομάδας που πέρασε. Α, και αύριο δεν θα είμαστε να το εμπεριστούμε. Καλά, αυτό ήταν σίγουρο, ρε παιδί μου, είναι αργία. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Να μην αργούμε. Έτσι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ακούω την εκπομπή της Δευτέρας, ακούω την εκπομπή της Τρίτης, ακούω την εκπομπή της Τετάρτης, ακούω την εκπομπή της Πέμπτης. Ναι, πιανού. Τι ωραία ψευδική. Το να φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε βγει Μυτιλίνη και Λέσβος κάθε μέρα από 2-3 φορές. Ναι, να μην πραγματικά. Σκέψου ότι τώρα, όχι, Μυτιλίνη και Λέσβος, που αναφερόμαστε σε δύο ξεχωριστά νησιά και καλά. Πες τώρα ότι τη έρχεται τη διοίκηση να ακούς τις τελευταίες μας εκπομπές γιατί θέλει να περάσει καλά κάποια μεσημέρια του Σαββατοκύριακου. Και ακούει αυτό το πράγμα. Πώς θα υπογράψουμε συμβόλαιο μετά. Θα υποθέσει ότι κάνουμε παρέμβαση στην Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον κάτι τέτοιο. Και πάλι, πώς θα υπογράψουμε μετά. Δεν ξέρω. Τι πρέπει να κάνουμε. Να το διορθώσουμε. Άστο τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, σας παρακαλώ. Πάμε. Καλέ, πολύ ή το είπες. Λέγε. Όσο και αν δεν το πιστεύεις, ναι. Το πρωί, ναι. Το παιδί που ήμουν μαζί πίνε καφέ, είπε ότι του αδείς το μαλλί μου. Όταν σου λέω εγώ την πλέξη μανό μου, δεν με ακούω. Γιατί, μια χαρά. Δεν είναι ωραίο. Όχι καλά, είπα εγώ κάτι. Αύριο θα είναι άλλο, για τρίτη. Αύριο δεν το δει ο κόσμος. Εσύ να δεν βλέπεις τέτοιο που έχεις αυτό το μαλλί σου μόνο καλοκαίρι, καταλαβες. Εγώ όμως, να το δείχνω δυο. Ναι, δεν ήξερα. Πάνω ανάλογα με τα νεύρα μου. Άρα σήμερα δηλαδή 360 πολλά. Μέρες το χρόνο. Σήμερα είναι πολλά. Αύριο θα είναι λίγο πιο περιποιημένο. Δεν θα έχεις νεύρα αύριο. Όχι. Α, τα έχεις προγραμματισμένα ποιες μέρες θα έχεις νεύρα. Δευτέρα έχω νεύρα, Τρίτη βαριέμαι, Τετάρτη ίσως να έχω 2-3. Την Πέμπτη μετά από γιόνο, με την Παρασκευή περνάω καλά. Ναι. Σαββατοκύριακο ρεβό. Ναι. Είναι αυτό το κλασικό το γυναικείο που σηματοδοτεί την κλασική γκρίνια τη γυναικεία. Και έχεις. Τίποτα και μετά σε κοιτάει σαν το δολοφόνο του James Bond που προσπαθεί να το σκοτώσει. Τίποτα. Και μετά από λίγες ώρες, δεν έχω κάτι, απλώς σε κοιτάω. Θες κάτι? Ό,τι τι, γιατί με κοιτάς, ας πούμε. Ωραία. Γιατί με θωρείς. Τι με κοιτάς και απορείς, μήπως τον... Θωρεί. Κλείσε τη μου.
Αχ, κακό! Είμαστε στην αέρα. Ναι. Πω, πω, τι κακό! Ο φίλος μου Στάθης, Στάθη, γιατί το έκανες αυτό στη ζωή. Σε αυτό έχει δίκιο. Οι φεμινίστριες, γιατί δεν έχουν διαμαρτυρηθεί, λέει, που τις πατερίτσες δεν τις λένε μητερίτσες. Πάρτε τα. Κάκιστο. Κάκιστο. Πάμε. Κάκιστο. Κακό. Καλό. Κακό. Και Στάθη, πέρα και δόθε και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε. Άφησα, Στάθη, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου έτσι να καίστο και τον εγκέφαλο. Και λίγο τον εγκεφαλό του μαθρώνει. Εντάξει, εδώ τους σκέφτομαι εμείς καθημερινά 4 μέρες τον εγκέφαλο. Τι θα πάθουμε για να πούμε λίγο την πλακία της μέρας, αυτή που διαβάσαμε. Ποιο διάβασα, πες την, αυτό που διάβασα. Ωραία. Οι φεμινίστριες λέει, γιατί δεν έχουν διαμαρτυρηθεί ναι. που τις πατερίτσες δεν τις λένε μητερίτσες. Κακό. Οι αμφιτερίτσες. Κακό, δηλαδή, παιδιά, δηλαδή, φύλλα, μαζί. Να το παραδεχτούμε τώρα. Ήταν λίγο κακό, ήταν μια βλακία της ημέρας. Ήταν μια βλακία της ημέρας. Ναι, αλλά η είδηση της ημέρας ποια είναι. Ποια είναι. Και θα στο κάνουμε quiz τώρα να στο πω την είδηση της ημέρας. Ποιο διάσημο ζευγάρι του Hollywood θα βρεθεί στο γάμο του πρίγκιπα του Χάρη. Δεν ξέρω, κάνω παρέα με διάσημο. Δεν διάβασες την Vistar σήμερα το πρωί. Δεν είσαι ενημερωμένη. Με παίρνουν τηλέφωνο τα διάσημα. Δεν είναι, Vistar κάνει. Αλλά επειδή είμαι παππούδι, σου λέει. Τι να σου πει. Πού να τη παίρνουμε μόνη τη με ένα καπέλο να κάθεται. Λοιπόν. Είναι ο γάμος της χρονιάς, λοιπόν, και για τη Μεγάλη Βρετανία η στιγμή που όλοι περιμένουν. Ο πάλι ποτέ άτεκτος, όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει. Αλλά πάντα αγαπημένος του πρίγκιπας Χάρη, στις 19 λοιπόν Μαΐου θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας δίπλα του την αγαπημένη του Μέγαν Μάρκλ. Το παλάτι βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το γάμο, ρυθμίζοντας όλες τις λεπτομέρειες. Και τώρα που γέννησε και η Κέιτ Μίτλετον, η οποία δεν θα πάει στο γάμο. Δεν θα έχει σαραντήσει η γυναίκα. Και είναι στο πρωτόκολλο. Τόσο σα. Είναι και στο πρωτόκολλο του παλατιού. Ότι και να είναι καλά και να μπορεί να μετακινηθεί η μητέρα, δεν πρέπει να βγει από το παλάτι 40 μέρες. Για να μην τη ματιάξουνε, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, αυτό που επικρατεί, παιδί μου, αυτά τέλος πάντων. Τα παροχημένα. Ανάμεσα λοιπόν στις πληροφορίες που επικρατούν, είναι και οι καλεσμένοι που θα βρεθούν στην τελετή. Από πρόσφατα δημοσιεύματα ξέρουμε πως ο πρίγκιπας Χάρη έριξε πόρτα σε ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, όπως η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τερέζα Μέι. Άκου τώρα, έφαγε άκυρο, έτσι. Αλλά και το ζεύγος των Ομπάμα. Συγγνώμη, το έδειξε Τερέζα Μέι, δεν υπάρχει και Βανέσα Μέι. Είναι μουσικός. Η βιολίστρια. Δεν έριξαν όμως άκυρο σε λαμπερά πρόσωπα της Σόμπις. Δηλαδή δεν θέλουμε πολιτικούς, θέλουμε λαμπερά πρόσωπα, σου λέει ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ. Και μπορεί να μην έχουμε Ομπάμα, αλλά θα έχουμε Κλούνι. Oh, yes. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του US Weekly. Ο Τζορτζ Κέιαν. Γι' αυτό εγώ πηγαίνω. Όχι στου γάμου. Ο Τζορτζ Κέιαν, Μάλι Κλούνι λοιπόν. Δεν θα τα αλλάξω. Δεν πηγαίνω. Βγάζω σπιτιά. Αλλά ξέρει τι ωραία θα έχουν στου γάμου. Και εκεί πέρα τώρα μιλάνε για φαγιά. Αυτά τα τραγικά που βγαίνουν, περιμένουμε όλη την νύχτα του γαμπρό και περιδικόβουν μετά την τούρτα. Αγάπες και φιλιά, το αγαπημένο μου τραγούδι, ποιο είναι, να το βάλουμε, να το χορέψουμε κτλ. Τώρα δεν που το είπες αυτό, θα σου πω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στο ζευγάρι αυτό, απτυχίο. Ένα beach party το καλοκαίρι, όλοι εκεί μαζεμένοι, ξυπόλυτη νύχτα, ξυπόλυτη και ο γαμπρό και άλλα. Ναι. Δεν είναι ωραία, πιο ωραία. Για του χίπηδε, ναι, και για το Woodstock. Βάζει και ντύνεσαι. Βάζεις, εγώ που δεν τα τακούνια έχω τσακωθεί. Μην βάζεις τα τακούνια. Βάζει και τα τακούνια, σε πονάνε μετά τα πόδια. Θες να χορέψεις και δεν μπορεί. Κάνε αυτό που κάνει μια φίλη μου. Βάλε μια τσάντα και βάλε μέσα δύο παπουτσάκια όταν θα κάτσει. Αυτό το κάνω πάντα. Τα φοράτε τα κουνάκια, αλλά. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το ζευγάρι τη Χίου που μπορεί να μα ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά το καλοκαίρι πριν γνωριστούμε. Πώς έγινε. Λοιπόν, πώς είχε κανονιστεί έτσι, 2 μέρες πριν κάνω την πρώτη επέμβασή μου, ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο. Μπορούσα να πάω, ήμουν άνετα, κομπλέ, το ένα και το άλλο. Και είναι λοιπόν μια κατάσταση, παιδιά, όπου πάω στοιχείο εγώ για να παρευρεθώ στο γάμο δύο φίλων μου. Με τι. Πώς το λένε, με τι ήχο τραγούδι μπήκανε μέσα στο κέντρο. Ελληνικό? Όχι. Ξενό. Και live κιόλας να παίζει. Live, όχι live. Να είναι σε CD. Με ορχήστρα κανονικά. Τον Τεσπασίτο σε σαξόφωνο. Ευχαριστώ. Okay. Δεν ξέρω αν θα μπουν με τον Τεσπασίτο η Αμάλ και ο Τζόρτζο Κλούνεϊ. Αλλά τουλάχιστον έχουν λάβει. Δεν κάνουμε τα ξημερώματα.
Να το εγγραφούμε εκεί πέρα. Έτσι θα πω εγώ. Πρόκειται λοιπόν να λάβουν το διάσημο ζευγάρι, το πρεγκυπτικό προσκλητήριο. Την πληροφορία την έδωσε κιόλα ο στυλίστας της δικηγόρου, ο οποίος είναι στυλίστας και της Μέγαν της Μάρκλ. Αχ, τώρα οι δύο κυρίες συνδυάζονται. Άλλωστε, η Αμάλ είναι Βρετανίδα και έχει ένα λόγο παραπάνω. Ανάμεσα στους διάσημους λοιπόν καλεσμένους, αναμένεται να είναι και το ζεύγος Μπέκαμ, αφού έχουν φιλικές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια. Και τους είχαμε δει και στον πρώτο γάμο του Βίλιαμ και της Κέιτ. Γιατί να μην πάει καλά, έχει πάρει και παράσημο από τη Βασίλισσα ο Ντέιβιντ ο Μπέκαμ. Τι λες, βέβαια, παιδί μου, δηλαδή. Ναι, καλέ, το φόραγε. Το ήξερα και με άγχωσε τώρα. Καλέ, το φόραγε δηλαδή. Εδώ στο γάμο του Βίλιαμ και της Κέιτ. Δεν ήξερα πως ζούσα αυτή η Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η Βικτόρια που φόραγε ένα πάρα πολύ ωραίο μαύρο καπέλο με βέλο. Που για κάποιο λόγο, για ποιο λόγο τώρα έβαλε βέλο στο γάμο, δεν ξέρω. Αλλά φόραγε και ένα πράγμα έτσι από πάνω. Τίνεται πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτή τη φάτσα όμω. Γιατί, λίγο να χαμογελάς το φυλάκι. Δεν θέλει ρε παιδί μου, και αφήσε τη Μοναλίζα. Γιατί είναι μπορεί να, έχει μαυρί, να έχουν μαυρί στα δόντια της και να μην θέλει να πάνε τα φτιάξει, δεν το ξέρει. Ναι, δεν έχει τα λεφτά να πάνε τα φτιάξει. Γιατί δεν παίρνουν καλά, δεν το ξέρεις. Μπορεί να υπάρχουν οικονομικές στενότητες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και τόσο αδύνατοι. Είναι σαν λίψανα. Να μην έχουν φάνε, δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Περιμένα. Τα παιδάκια εκεί, τα μεγαβάκια. Θα πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Ναι. Και το κομμάτι αυτό που θέλω να ακούσουμε τώρα στην προκειμένη περίπτωση είναι του αγαπημένου μου και αγαπημένου μας και αγαπημένου μας Θανάση Βασιλάκου με το Θα Σέβεσαι. Θέλω να ακούσουμε τον Θανάση, τον αγαπημένο μας, ο οποίος ξέρει ότι μας στηρίζει και μας αγαπάει. Ναι. Όχι τίποτα, κάτι εσωκομματικά, θα σου εξηγήσω. Κόφτε το, χατ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Δεν είπαμε γιατί. Λάθος κάνεις. Μετά θα γίνει αυτό. Θανάση Βασιλάκου λέμε τώρα, που ήταν τον είχαμε πει. Άλλο λες εσύ, άλλο λέω εγώ, καλησπέρα. Αλήθεια. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ. Εντάξει, πάμε λοιπόν, Θανάσης Βασιλάκος και αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και συνεννόηση Κλαρίνα. Έτσι.
Αχ, επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έκανε μια χασμουμάρα. Τι έκανε. Επειδή βαριόμουν να γράψω μήνυμα, ήθελα να στείλω ένα ηχητικό. Και το έστειλε σε λάθος άνθρωπο. Όχι, τέλος πάντων. Το έστειλα μαζί με εικόνα. Και φαίνεται το μαλλί μου έτσι εδώ μόνο αυτό. Τέλειο. Τέλειο. Ποια είναι αυτή η μερικά τη μαλλιά που μιλάνε. Ή τέτοιο. Μάντεψε. Guess who. Guess who. Αχ, λοιπόν, τα social media της εκπομπής όμως δεν τα είπαμε. Στο Facebook μας βρίσκεται η σελίδα μας ραντεβού στις 4, Παύλα Star FM 97,1. Και στο Twitter και στο Instagram. Δεν υπάρχει από την Παρασκευή. Μπήκε στο κανάλι στο YouTube και είδες τα βραβεία. Καλά, εκτός από αυτό, μου φέρνεις και την Παρασκευή. Κουρτσάρα. Λοιπόν, και στο Twitter και στο Instagram μας βρίσκεται στο mention ραντεβού Star FM ή απλώς mention, yes. Ή απλώς κάνετε hashtag ραντεβού Star FM. Ξέρεις γιατί όμως σας μιλάω έτσι αγγλικά? Γιατί θα σε πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξένο θέμα. Πριν με πας, να πούμε ότι έχουμε και το τηλεφωνάκι εδώ. Εδώ, το τηλέφωνο. Μπορεί να μας πάρουν. Μην το χαλάσουμε και το πληρώνουμε το μισθό μας. Λοιπόν, 2-2-31-046-725 το τηλέφωνο εδώ της εκπομπής. Γελάει και βάζω καλά. Για να μας παίρνετε, να μας πάρετε εδώ τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι προβλήματα. Whatever you want, παιδιά. Βασικά δεν θέλουμε τα προβλήματά σας, θέλουμε να μας πείτε θετικά πράγματα. Το παιδί αυτό εκεί. Το παιδί είναι ένας χορευτής aerobic. Γεια σας. Ένας συνάδελφος. Πολύ χαρούμενο οποίος... είναι. Ναι, είναι χαρούμενο γιατί το aerobic... Γεμίζεις χαρά. Είναι χαρούμενο, ναι. Ας το καλό. Ναι. Ξέρεις ποιοι ήταν όμως χαρούμενοι? Είναι ο Στέφανο Κροκέτα. Yes. Και είναι κροκέτα, κροκέτα για σκύλους, γάτες, ποντίκια, γιατί. Είναι πολύ διάσημος. Γιατί κατήγει τους κατοικίδιο. Πολύ διάσημος στην Ιταλία ο Στέφανο. Μπορούμε να τον δούμε σε πάρα πολλά συνέδρια. Σε ένα συνέδριο fitness που γίνεται στην Αθήνα μπορούμε να τον απολαύσουμε τον Σεπτέμβρη. Απολαύστε τον. Αυτό αυτά. Και κατά καιρούς, ναι, γίνονται πολλά συνέδρια και στην Ιταλία και στο εξωτερικό πάει, στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες τέλος πάντων πάει ο Στέφανο. Είναι πάρα πολύ καλός χορευτής dance aerobic και έχει δικό του στυλ. Μάλιστα. Και τώρα αυτό που βλέπεις είναι new music, έχει κάνει, γιατί το aerobic είναι συγκεκριμένα BPM, τα δικά μου λέγω, που πρέπει να τα φτιάξεις, ξέρεις, στο τέτοιο. Να βγάλει το CD και να μπορεί να τα ακούσει στα συνέδρια και στις αίθουσες των γυμναστηρίων. Και δηλαδή τι μαθαίνει κανείς τώρα, 4 και 36, ας πούμε. Ιδέες. Λοιπόν, ξέρεις όμως ποιοι είχαν ιδιαίτερο στυλ. Είχαν οι Άμπα. Οι οποίοι επιστρέφουν, παιδιά. Το άκουσα αυτό. Ένα χειροκρότημα γι' αυτό, λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την ανακοίνωση λοιπόν την έκανε το συγκρότημα μέσα από τα social media και κάνει λόγο για δύο νέα τραγούδια. Άκου τώρα να δεις τι γράφουνε. Η απόφαση λέει να προχωρήσουμε με το συναρπαστικό project της περιοδίας Avatar, τον Άμπα, είχε μια προσδόκητη συνέπεια. Και οι τέσσερις λέει είχαμε την αίσθηση ότι έπειτα από περίπου 35 χρόνια, πέρασαν και 35 χρόνια, θα μπορούσε λέει να είναι διασκεδαστικό να ενώσουμε τις δυνάμεις ξανά και να μπούμε στο στούντιο ηχογράφησης. Έτσι το κάναμε. Και ήταν σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος και είχαμε απλώς λήψει σε σύντομες διακοπές. Μια εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύο νέα τραγούδια και ένα από αυτά, το I Still Have Faith in You, θα εκτελεστεί από τους ψηφιακούς εαυτούς μας σε ένα νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του NBC και του BBC που θα μεταδοθεί το Δεκέμβριο. Μπορεί να είμαστε λίγο μεγάλοι σε ηλικία, αλλά το τραγούδι είναι νέο και είναι υπέροχο. Αυτό γράφει λοιπόν η ανακοίνωση και όπως φαίνεται μετά από 35 χρόνια η παγκόσμια μουσική σκηνή θα γνωρίζει και πάλι ένδοξη στιγμή στον Άμπα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό να έχουν διατηρήσει. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Τη φιλία τους και να διατηρείς μάλλον διαπροσωπικές σχέσεις πολλά χρόνια. Ναι. Και 35 να κάνεις χρόνια. Και εκ των υστέρων ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ενδεχομένως. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα είναι καλό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι καλά τα δύο τα τραγούδια. Περιμένουμε να τα ακούσουμε. Για καλά, να κρίνουμε, ναι, κατάλαβες. Γιατί μπορεί να είναι η Άμπα, αλλά έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα να βγαίνουν μεγάλοι, ας πούμε, τραγουδιστές. Ενώ να κάνουν comeback. Να κάνουν comeback και να μην πηγαίνει καλά αυτό. Μόνο η Άντζελα πήγε μπροστά με το καμπάκι. Γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το τραγούδι, τους μουσικούς, το τοίχο. Το θέμα είναι τώρα ότι η όλη social media και των σειρών. Γιατί σου λέω ότι θα είναι σε μια σειρά το NBC και το BBC που θα παίξει το Δεκέμβριο. Και επειδή έχουν ανακοινωθεί ήδη οι σειρές που θα γίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς και που θα δούμε, προσπαθούν να αντιληφθούν σε ποια γίνεται και λένε ότι μάλλον θα είναι σε μια σειρά του Netflix.
Το οποίο Netflix, θέλω να σας πω, ότι ετοιμάζεται να μπει στην κινηματογραφική οθόνη και να ετοιμάσει μια τεράστια παραγωγή, η οποία τον Οκτώβριο θα βγει στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που το είχε μόνο με σειρές, θα έρχεται τώρα και στις ταινίες. Να δούμε τι θα κάνει. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Καλό, όχι. Πλέον, η ταινία παραγωγής είναι στην ουσία το Netflix, άσχετα αν ξεκίνησε από μια απλή πλατφόρμα με σειρές. Ναι. Από τη στιγμή που κάνει τις δικές του σειρές, το Netflix εταιρεία παραγωγής είναι. Εντάξει. Δεν είναι κακό από την άποψη ότι πλέον πολλοί πλέγουν το home cinema και τη διασκέδαση στο σπίτι. Οπότε όσο ναι, αλλά δεν σου λέω καλά ότι θα πάει στο σινεμά. Α, στο σινεμά. Αφού σου λέει κινηματογραφική οθόνη. Σινεμά. Ναι, θα κάνει ταινία. Νόμιζα ότι. Εντάξει, οκ. Όχι, θα κάνει ταινία. Ναι. Το ανακοίνωσαν ήδη ότι σύντομα θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για μια ταινία η οποία θα βγει προς τον Οκτώβριο. Τώρα πόσο γρήγορα θα τα γυρίσουν κανείς δεν ξέρει, αλλά anyway. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως... Σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να πάμε στον αγαπημένο Γιάννη Τάσιο. Αμέ. Τον οποίο θα τον έχουμε μαζί μας την Παρασκευή. Θα σου πω πώς έχει την Παρασκευή. Να σου πω εγώ όμως κάτι. Όχι, δεν θέλω να πάμε τώρα σε Γιάννη Τάσιο, γιατί δεν θέλω να τον κολλήσουμε τον Γιάννη Τάσιο με τον Θανάση Περιβολή. Ότι θέλω να είναι αυτόνομος ο Γιάννης ο Τάσιος. Αμέ. Αμέ. Θέλω να πάμε σε ένα Μιχάλη Νεοφύτου, σας παρακαλώ. Το πόσο βιάστηκες που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Και αυτό το αγόρι μέσα από τα social media κάνει τρομερή δουλειά για μας. Μας ευχαριστεί και μας ξαναευχαριστεί και τον ευχαριστούμε και εμείς. Και μπορείτε να ακούσετε και τη συνέντευξή του μέσα από το tvstar.gr επιλέγοντας την εκπομπή Ραντεβού στις 4. Μιχάλης Νεοφύτου και αμέσως μετά αθλητικό δελτίο με τον Θανάση Περιβολή.
Ναι, περιμένουμε να σταματήσει το χαλί και μετά μιλάμε. Την Παρασκευή 4 Μαΐου στην εκπομπή ραντεβού στις 4 ο Γιάννης Τάσιος θα είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει το καινούργιο του τραγούδι «Όλα θα τα αλλάξω». Με τίτλο «Όλα να τα αλλάξω». Ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή 4 Απριλίου, 4 Μαΐου παρακαλώ. Πάμε παιδιά, πάλι. Την Παρασκευή λοιπόν, 4 Μαΐου του χρόνου. Yes it is. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Τάσιος. Θα είναι. Για να μας παρουσιάσει. 4, για να μας παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο κομμάτι με τίτλο «Όλα να τα αλλάξω», που κυκλοφορεί από τη Music Record. Mm-hmm. Εντάξει. Στείλ το μου. Θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεσαι. Τελικά μου το έκλεισε το ραντεβού, το σήκωσε ο ίδιος ο γιατρός. Λείπουν αυτές. Πήραν άδεια, μωρέ. Και είναι μια η οποία είναι από εδώ, από τις Λιβανάτες. Λιβανάτες. Ναι, μας ακούει κιόλας πολλές φορές. Α. Όχι, μετά. Όλα θέλω να τα αλλάξω. Μάλιστα. Τη ζωή μου τη σε φτάσω. Αυτό. Να σου πω κάτι, από τον τραγουδιστή όμως πάμε.
και να ξαναγαπηθούμε. Γιατί, τι παθαίνει. Το θυμήθηκα. Έτσι κάνω. Σου βάλανε ένα ευρώ για να το θυμηθείς τα υπόλοιπα. Όχι, είδες τη δημοσκόπηση που έκανα. Είδες τη δημοσκόπηση που έκανα στο Facebook. Όχι, τη δημοσκόπηση έκανα στο Facebook. Για το μαλλί σήμερα που βγάλαμε τη φωτογραφία πριν. Τι έπαθε η Βάσκια Βανοπούλου. Ένα χέρι στη βρίζα. Δεύτερον, Monday Moon. Και είναι Monday Moon, είμαι σίγουρος. Είναι Monday Moon. Θέλω να σε πάω λοιπόν εγώ τώρα από τον έναν τραγουδιστή, τον Γιάννη τον Τάσιο, που τον έχουμε εδώ πέρα την Παρασκευή, όπως είπαμε. Έτσι. Θα σε πάω σε έναν άλλον τραγουδιστή, τον Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος μίλησε στη Σάσα Σταμάτη. Βασικά η Σάσα Σταμάτη πήγε στο Φραντζέλικο. Το αγόρι μας εδώ μας είχε δώσει και μια πολύ ωραία. Στο Φαντασία και λέω στο Φραντζέλικο, συγγνώμη. Θα έρθει και εδώ από κοντά. Αμέσως μας το έχει υποσχεθεί. Mm-hmm. Αλλά τώρα θυμάσαι πότε τον είχαμε. Τη μέρα που ήταν εκεί. Και έκλεινε τη συμφωνία. Και δεν ναι, ήταν, γιατί δεν μας είχε και πει. Δεν ήταν πολύ σίγουρος ακόμα. Και δεν μας είχε και πει. Και μας είπε κιόλας, ελπίζω παιδιά να μου φέρετε γούρι. Του φέραμε γούρι. Να κλείσει η συμφωνία. Πέτρο, θέλουμε μερίδιο από το μισθό σου. Είμαστε γουρλίδες, πάρτε με τηλέφωνο. Κλείνουμε συμφωνίες. Κλείνουμε σπίτια. Στην συμφωνία με την Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Πέτρος Ιακωβίδης μιλάει μαζί μας. Κλείνουμε συμφωνίες, κλείνουμε σπίτια, κλείνουμε. Τα σπίτια δεν τα κλείνουμε ακόμα. Ακόμα. Τα δικά μας τα κλείνουμε. Τα δικά μας τα έχουμε κλείσει προπολού. Γιατί είναι. Θέλω να σε πάω λοιπόν στον Πέτρο τον Ιακωβίδη, όπου τον συνάντησε στο Φαντασία η Σάσα Σταμάτη. Έτσι, και όπου εμφανίζεται ο διάσημος τραγουδιστής λοιπόν μαζί με την Νατάσα, την Θεοδωρίδου. Famous singer. Τι θέλει πια το Star FM που μου στέλνει συνέχεια mail. Και μεταξύ άλλων έκανε και την αποκάλυψη ότι το τραγούδι Ξημερώματα που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το έλα, είχε γράψει. Αλήθεια. Καλέ, ναι, να. Το τραγουδάκι δεν είσαι αδικαιρός, παιδιά. Δεν το έχω ακούσει μια φορά. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι το τραγούδι Ξημερώματα που το έχει γράψει όμως ο Πέτρος Ιακωβίδης, το είχε γράψει αρχικά για την Πάολα, λέει. Και μετά το πήρε ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα από την εκπομπή Ουλαλιά στον Sky που έδωσε χθες. Που έπαιξε χθες. Και πάμε να ακούσουμε και έναν Πέτρο Ιακωβίδη μετά, σας παρακαλώ. Γέλα μου. Γέλα μου.
Ναι. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο μένει ακροατέ του Στάρτε, δεν υπάρχει. Ο Ιβάσια Μπενοπούλου είναι σαν τον Πίκο Πίκο Ψηφροτοπία με ένα καπελάκι, με ένα στέγαστρο για να μην διάνεται λίγο από την βροχή. Είπαμε, είναι Δευτέρα. Μίλησέ μας. Έβραχε σήμερα και δεν πήγα ακόμα. Εγώ θα κάνω μία έκκληση αυτή τη στιγμή. Θα κάνω μία έκκληση. Όχι, θα κάνω μία έκκληση στην Όλγα Αλευθέρη που τη βλέπουμε κάθε φορά περιποιημένη σε κάθε συνέντευξη που κάνει να σου δώσει κάποια tips για τις γυναίκες του ραδιοφώνου πώς να φτιάχνουν τα μαλλιά τους. Ναι. Διότι δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα εντωμεταξύ, γιατί τις περισσότερες συνεντεύξεις τις βλέπουμε και τηλεοπτικά πια. Σήμερα θα δούμε μια συνέντευξη που έδωσαν στην Όλγα Αλευθέρη εδώ στο ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση της Αρχιτεκτονικής Ελλάδας μετά την εκπομπή μου Βήμα για όλους, αλλά δυστυχώς δεν έχω συγκρατήσει. Κάνεις σαν τη μάνα μου. Τι? Η μάνα μου, παιδιά, όταν θέλει να μας πει κάτι, για παράδειγμα, είδα μία φίλη μου στο σούπερ μάρκετ. Και καλά, αυτή φορά για ένα στρακάν παλτό. Είδα μία φίλη μου, θέλει να πει η μάνα μου τώρα στο σούπερ μάρκετ. Δεν λέει τι είπανε με τη φίλη. Λέει, ναι. Είδα μία φίλη μου στο σούπερ μάρκετ και θυμάσαι αυτή. Που είχε εξάδελφο αυτόν. Που είχε το περίπτερο απέναντι από τη θεία σου τη Στούλα στο πρώτο το σπίτι που εσύ πήγαινε και έφυγε μαζί με τον ξάδερφο που είναι στο Λονδίνο. Αυτό, κατάλαβες. Έτσι κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Θέλει να πει κάτι. Ναι, αλλά γι' αυτό με πήρατε, μάνα μου, να γεμίσω χρόνο. Είναι και 58. Κάτσε να πούμε την ιστορία. Λέει για την Όλγα τη Λαφίδη που την αγαπάμε. Ούτω ή άλλω την μνημονεύουμε συνέχεια. Την μνημονεύουμε, λε και είναι φάντασμα η γυναίκα χτυπά ξύλο. Την μνημονεύουμε. Την αναφέρουμε συνέχεια. Τώρα το μόνο που μένει να μας πάρει Όλγα και να μας πει κόβεστε από μόνη σας. Το λέω εγώ από μόνη. Δεν θέλω να σας ξαναχούσω. Εδώ άκουγε εμένα η Όλγα το πρωί. Φαντάσου. Φαντάσου τι γινόταν. Κυρία Λαθήρη, χάνω πάσα ιδέα. Γιατί? Από τους λίγους ήσασταν βέβαια στη μειοψηφία, αλλά γιατί στα outsiders. Στο δεκατιανό. Στο δεκατιανό. Λοιπόν, πες μου τι θέλεις να πεις. Ότι πρέπει να σου κάνει μαθήματα κομμώσεων. Γιατί τη βλέπουμε την Όλγα πάντα περιποιημένη. Και εμένα το δικό μου το μαλλί περιποιημένο είναι, δεν καταλαβαίνω. Το λες και δεν το πιστεύεις ούτε εσύ. Τι ήθελα να πω και θέμα, αλλά δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να πω θέμα. Τζάμπα το γράφαμε. Δεν πειράζει, φύγετε το. Θα το έχουμε για μετά. Όχι, μην το κόψετε. Εντάξει, πειράζει. Λοιπόν. Η Πάσο Καλαργύρου. Η Πάσο Καλαργύρου. Μην το κόψετε. Το κόψα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε λίγο πριν πάμε τα social media ξανά τη εκπομπή μα. Η σελίδα μα στο Facebook. Ραντεβού στι 4 τη FM 97,1. Ναι, και. Αν από και τα άλλα. Λοιπόν, Instagram και Twitter. Ραντεβού στα FM. Και το hashtag μα. Ραντεβού στα FM. Κέρδισε την επόμενη σεζόν. Πού είναι τα συμβόλαια. Λοιπόν. Πες. Να πω εγώ για να είμαι σίγουρη. Να ξέρουμε τι θέλει. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μουσικά εδώ στο ραντεβού στις 4. Επιστρέφουμε μουσικά με την πρώτη μας μετάδοση τον Γιώργο Στεφάνου. Αμέ. Και το ολοκαίνο και το τραγούδι με τίτλο Μοναξιά, το οποίο μπορείτε να μπείτε και στο YouTube. Στο κανάλι της Music Records να δείτε και το βίντεο κλιπ του Γιώργου Στεφάνου. Γιατί είναι απίστευτο. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, έτσι που αναφέρεται στη μοναξιά, δηλαδή το βλέπεις και σε εικόνα. Στο loneliness. Στο μοναχισμό. Ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που λέει lonely. Εκεί που τίνω να πάω και νάτα, να πάω στο μοναχισμό. Πώς ήταν ο Μάθος Πουστάνος, που λέει τίνω να πάω στο μοναχισμό. Θα μου νάζει. Τι κατάλαβες που είσαι μοναχή και προσβήγησε. Αυτό δεν είναι τίνος, αυτό είναι Μύκονος. Τι κατάλαβες που είσαι, το έχετε δει τη φωτογραφία που υπάρχει με κάτι καλόγριες, καθολικές φυσικά. Που παίζουν ποδόσφαιρο και γράφει από κάτω. Τι κατάλαβες που είσαι μοναχή και προσποίησε. Ή το άλλο που είναι μια πανέμορφη κοπέλα, βαμμένη τέλεια, με υπέροχο μαλλί. Της έχουν βάλει από πάνω αυτό το πέπλο που φοράνε, δεν ξέρω τι είναι και εγώ αυτό. Όχι. Το άκουσα τη θέτα, τη γλυκούλη. Και είναι έτσι και να λέει ευλόγησε. Λοιπόν, φύγαμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τραγούδι. Έτσι.
Η Ιωάννα εδώ, το κορίτσι του Στάρ Κεντρικής Ελλάδας. Θα τη βρείτε στη ρεσεψιόν και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αλλά από αλλού. Ξέρεις τι πέτυχα στο διαδίκτυο. Τότε που έλεγες για ένα διαγωνισμό στο tvstar.gr. Πάρα πολύ. Και δεν το βρήκα εγώ, το βρήκε το παιδί. Το παιδί και να μου λέει αυτή είναι η Ιωάννα. Ήταν τυχαίο. Ποιο παιδί? Το παιδί. Απ' έξω μου περιμένει συνήθως. Μην λέμε ονόματα τώρα. Ήταν τυχαίο τότε. Τι ήταν τυχαίο? Ήταν τυχαίο, δεν το είχαμε προγραμματίσει. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για ό,τι ωραία που ταιριάζουμε όμως. Πείτε. Έλμπες και εσύ. Να κάνουμε τριπλέτα. Πάνελ. Εγώ τι να πω που είμαι χοντρός και φαίνομαι χοντρό. Άου! Που κάνεις και εσύ. Υποκάμισο να το λες. Δεν το λες που κάνεις. Υποκάμισο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ να παραγγείλω καφέ. Από πού θα παραγγείλεις καφέ? Από το Πίκολο. Έτσι και μαύρη διαφημίση σελίδα μας στο Facebook.
Και μετά θα τα κόψουμε αυτά, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Ναι, για να μην χάνεις και εσύ χρόνο, να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, να κάνεις τη δουλειά σου και εσύ. Θα σε πάω λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 5 και 8. Λοιπόν. 5 και 8 πήγε. Yes, it is. 8 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, παιδιά. Στη δεύτερη μας ώρα είμαστε. Με σένα και με όλο αυτό το κλίμα εδώ πέρα, να μην καταλαβαίνω πώς περνάει. Έχει άλλο κλίμα εδώ από το κέντρο. Ντάλια, νταλιοφέρνω. Νταλιοφέρνω λίγο. Είναι να πατήσει εδώ, πατήσει παραπέρα. Και να πατήσει εδώ, να πατήσει παραπέρα. Και όλα μαζί λέγονται πολλά. Παγκρίφα, μπέσπα, μόφα, κίτρινο. Το έχω πει στον αδερφό μου αυτό, σα το έχω πει. Όταν είχε πρωτοβουλία το παραπέντε, ο αδερφός μου επειδή δουλεύει δεν το βλέπε. Το έχει δει τώρα, στις επαναλήψεις, ας πούμε, που το έπαιζαν μετά και γυρίζει και μου λέει τι είναι αυτό, του λέω. Παγκρί. Βγήκε σε άλλα χρώματα, μπέσπα, μόφα, κίτρινο, δεν θα σα πω την απάντησή του γιατί θέλει μπίπ. Λοιπόν, θέλω να σα πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Να το ολοκληρώσω να πω γιατί δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο χρόνος. Λόγω του κλίματος εδώ μέσα, λόγω του. Του φρέρου στα air conditioner που θέλουν άλλαγμα και μας φέρνουν λίγο έτσι μια ωραία όταν. Είμαστε κάθε μέρα μαζί, να σου πω κάτι. Τώρα αυτό είναι πολύ συγκινητικό, δεν θα βάζω να παίζει αυτό το χαλιό πίσω, αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που θέλω να πω, ότι βάλτε το έρωτα. Είμαστε καθημερινά εδώ μαζί και ακόμα δεν έχουμε βαρεθεί. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρεις, μπορεί να έχω βαρεθεί. Και εγώ, αλλά στο να λέμε κάτι άλλο. Όχι, θα είμαστε ειλικρινείς. Όχι, εντάξει, θα είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν. Άρα με έχει βρεθεί. Σε συγχαίρετε. Και θέλω λοιπόν να σε πάω σε μια έρευνα που δημοσιεύει το labelnews.gr από εμένα. Ποιοι εργαζόμενοι, αυτό το λέμε σιγά σιγά. Ποιοι εργαζόμενοι λέει κοιμούνται λιγότερο ανάλογα με τη δουλειά τους. Μια έρευνα λοιπόν έρχεται να δώσει. Κάθε φορά αυτά που γράφεις και που λες είσαι to the point. Και χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Στη δική μου τη ζωή. Και χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί κιόλας, έτσι. Έρχεται να δώσει λοιπόν μια απάντηση που όλοι το κουβαλάμε στον εργασιακό μας χώρο και πιο συγκεκριμένα έρχεται να αποκαλύψει τη λίστα με τους εργαζόμενους που κοιμούνται λιγότερο ανάλογα με τη δουλειά τους. Προσήλωση βάση ο καταργείο. Στη νέα έρευνα λοιπόν που πραγματοποίησε η βρετανική εταιρεία Hillary ρωτήθηκαν 4.596 άτομα αν πιστεύουν ότι λαμβάνουν αρκετό ύπνο τη νύχτα. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Το 11% απάντησε θετικά, ενώ το υπόλοιπο 89% πιστεύει ότι δεν κοιμάται όσο θα έπρεπε. Από τα αποτελέσματα λοιπόν προκύπτει ότι το 89% κοιμάται λίγες ώρες χωρίς να απολαμβάνει ύπνο και μόλις το 11% κοιμάται επαρκώς. Οι εθελοντές που συμμετείχαν τώρα στην έρευνα απάντησαν ότι το στρες και το άγχος τους εμποδίζουν από το να έχουν ένα καλό ύπνο. Ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ευθύνονται οι καφέδες που καταναλώνουν όταν βρίσκονται στη δουλειά τους. Και εγώ αυτό πιστεύω γιατί και εγώ πίνω 5 καφέδες την ημέρα και στο βράδυ δεν κοιμάμαι. Πιο αναλυτικά λοιπόν, όσοι δουλεύουν στον τομέα της υγείας, δεν μας αφορά αλλά το λέμε, κοιμούνται περίπου 4 ώρες και 15 λεπτά. Εκείνοι λέει που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου, ξεκουράζονται 4 ώρες και 30 λεπτά. Ενώ όσοι ασχολούνται με τη διδασκαλία, περίπου 4 ώρες και 35 λεπτά. Τώρα μας μιλάμε για μας τώρα. Οι δημοσιογράφοι, φιλιά στο δημοσιογραφικό τμήμα του ΣΤΑΡ, κοιμούνται λιγότερο από 5 ώρες. Και οι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού 5 ώρες. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε, λέει, και τα επαγγέλματα που απολαμβάνουν τον ύπνο. Και από αυτά είναι, να τα λέμε και αυτά, είναι αυτοί που απασχολούνται στον τομέα της ομορφιάς. Κοιμούνται. 10 ώρες ημερησίως. Της ομορφιάς. Δεν ήξερα. Και δεν δέχτηκα να γίνω μοντέλο τότε. Έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχει καταστραφεί το θέμα. Οι υπάλληλοι που κάνουν τηλεμάρκετινγκ κοιμούνται σχεδόν 9 ώρες. Ώρες το άλλο, τι θα γίνεται, θα κοιμούνται πάρα πολλές ώρες. Ενώ οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες. Ένα χειροκρότημα για αυτό που είπε ο Άκης Τσακίρης, παρακαλώ. Είσαι πάρα πολύ καλός, συγχαρητήρια. Άμα δεν πάω, μείνεις να τα πούμε και την Τετάρτη. Λοιπόν, δεν μπορούσα να το κρατήσω για μετά, δεν το ξέχναγα. Ενώ οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας, 8 ώρες και 30 λεπτά. Μην γίνετε security, παιδιά, δηλαδή τόσες ώρες θα κοιμάστε, βαριέστε. Και οι κατασκευαστές κοιμούνται σχεδόν 8 ώρες και 10 λεπτά. Κατασκευαστής σπιτηρίου. Συστήνουν τον Άκη Τσακίρη.
Υπενθυμίζουμε ότι η έρευνα έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου βέβαια κλιματικές συνθήκες, ενεργειακές και εργασιακές σχέσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών αποδίδει την αϊπνία σε προβλήματα υγείας. Καλά δεν είμαστε πάντως. Έχω πρόβλημα υγείας καρδιακής κυκλοφορίας πέρα, γιατί ο Ηλίας μου ψινάκι. Α, τώρα έχει και το μαραθώνιο στο μαραθώνα. Και τι να τον κάνουμε στο μαραθώνιο, δεν είχαμε ολόκληρη την ανάβαση Ριτσόνας χθες live από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Πάνε με. Στα 8 συνένα. Μην με πάνε 4. Απίστευτα έθιμα. Απίστευτα έθιμα γύρω από το σεξ. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν έθιμα γύρω από το σεξ? Το μόνο που ξέρω, θα το πω, τα ραπαψόλια της Καριόλας. Καριόλα εννοούμε πάντα το κρεβάτι. Ξέρατε εσείς λοιπόν. Αυτό ξέρω ως έθιμο εγώ. Ότι υπάρχουν έθιμα στο σεξ. Έθιμα, ναι. Έθιμα λοιπόν που καλλιεργούνται γύρω από το σεξ σε διάφορες χώρες, αλλά και ο τρόπος έκφρασης της σεξουαλικότητας των ανθρώπων ανά τον κόσμο προκαλούν πολλές φορές έκπληξη. Στο Λίβανο, ναι, είναι νόμιμο οι άντρες να έχουν σεξουαλικές επαφές. Ναι, θα το πω εγώ. Θα το πάρω πάνω μου. Στο Λίβανο, γεια σας. Στο Λίβανο λοιπόν, είναι νόμιμο οι άντρες να έχουν σεξουαλικές επαφές με ζώα, με την προϋπόθεση όμως πως πρόκειται για θηλυκά ζώα. Δεν θα πάω στο Λίβανο ποτέ. Με θηλυκά, δηλαδή αν λέει έχεις, κάνεις σεξ με αρσενικό ζώο, τιμωρείται με θάνατο. Όπα, το πήρα πάνω μου, απολύστε με. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο Μπαχρέιν. Ναι. Ήταν να πάω στην Μπαχρέιν. Πάλι καλά που δεν πήγε. Σκέψου τώρα σου τι έγινε, κάνα τυχερό εκεί πέρα να δάξει όλα αυτά τα έτοιμα. Ένας γιατρός λοιπόν επιτρέπεται να εξετάζει τα γενετικά όργανα μιας γυναίκας, ναι, αλλά απαγορεύεται να κοιτάει απευθείας την εξεταζόμενη περιοχή. Και τι με κρυφό ματάκι θα την κοιτάει. Τι θα λέει, αυτό που πιάνω τι είναι, κυρία μου. Μπορεί να κοιτάζει την αντανάκλαση στον καθρέφτη και έτσι να εξετάζει. Και πώς θα γίνει με φωτογραφία, θα γίνει εξέταση. Μα έτσι, χρυσέ μου, το θέλει. Έτσι είναι, είναι έθιμο αυτό. Δεν γίνεται γυναικολόγο και πάτε στον Μπαχρέιν, δεν θα πιάσετε. Όχι, δεν θα βλέπετε. Αλλά με αντανάκλαση. Πώς να γίνει με αντανάκλαση τώρα η. Οι μουσουλμάνοι νεκροθάφτες υποχρεούνται να καλύπτουν την επίμαχη περιοχή με ένα τούβλο ή ένα κομμάτι ξύλο. Στο νεκρό. Στο νεκρό. Ή στο νεκρό. Ή αυτοί οι νεκροθάφτες πρέπει να το κάνουν αυτό. Στον νεκρό, για να μην φαίνεται. Αφού ο νεκρός δεν κάνει σεξ. Γιατί να μην φαίνεται, γιατί έχει αυτό το πράγμα ο νεκρός, αφού είναι νεκρός, είναι νεκρό και αυτό. Μήπως είναι νεκροθάφτες όταν κάνουν τέτοιο. Να καλύπτουν την επίμαχη περιοχή με ένα τούβλο ή ένα κομμάτι ξύλο. Και πώς γίνεται το σεξ άμα το καλύπτουν. Ιδέα. Με τη λέει μεταφορά. Μουσουλμάνους νεκροθάφτες λέει. Όχι για, για τους νεκρούς. Άρα για τους νεκροθάφτες. Και πώς γίνεται με τη λέει μεταφορά. Α, ξεκινάει η εβδομάδα μας, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε και μεθαύριο. Στην Ινδονησία, μετά που λέμε. Η ποινή, ναι, για τον αυνανισμό είναι ο αποκεφαλισμός. Άντρες στην Γκουάμ. Κάτσε λίγο, βρε παιδί μου, γελάς. Αυτό δεν το δείξα στα ντοκιμαντέρ του National Geographic. Άντρες στην Γκουάμ, ναι, έχουν ως εργασία πλήρους απασχόλησης να ταξιδεύουν από χωριό σε χωριό και να κάνουν σεξ με νεαρές παρθένες, ναι, οι οποίες τους πληρώνουν για να έρθουν σε επαφή μαζί τους για πρώτη φορά. Σύμφωνα με τον νόμο, γιατί είναι νόμος αυτός στην Γκουάμ, αυτό είναι παράνομο να παντρεύονται οι παρθένες. Δηλαδή, αν εσύ έχεις παραμείνει αγνή, δεν πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να πληρώσεις κιόλας για να... αυτό έτσι και μετά να παντρευτείς. Στην Γκουάμ. Πού πάει στην Γκουάμ. Γκουάμ που είναι, κάπου στην Αφρική θα είναι, προφανώς. Δεν ξέρω, θα το ψάξω και αλλά θα σας πω. Πάμε δεν παρακάτω. Νομίζω ότι είναι Νότια Αφρική. Στο Χονγκ Κονγκ. Ναι. Μία προδομένη σύζυγος, ναι, έχει το νομικό δικαίωμα να σκοτώσει τον άπιστο άντρα της. Μπράβο της. Αλλά μόνο εάν το κάνει με τα ίδια της τα χέρια. Εμπλήξτον δηλαδή. Η ερωμένη του από την άλλη επιτρέπεται να θανατωθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Έρε δεν απιστούνε στο Hong Kong εκεί πέρα. Σου λέει να πιστήσω εγώ για να το καταλάβουν και να με αυτό. Μιλάμε τραγικά πράγματα. Παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά το γάμο και όλο αυτό το σκηνικό. Για προχώρα. Οι γυμνώστιθες πολίτριες είναι νόμιμες στο Λίβερπουλ.
αλλά μόνο σε μαγαζιά με τροπικά ψάρια. Τροπικά ψάρια όπως είναι το πιράνχα. Ναι. Κι άμα σου κάνει το πιράνχα σε ένα έτσι στο αυτό σου. Όχι, είναι μέσα σε τέτοιο. Ναι, αλλά θα πηδάνε. Πηδάνε τα πιράνχα. Δεν κάνουν ένα φρουστ. Ναι, είναι κλειστό από πάνω. Είναι φωτιά. Είναι κλειστό. Λοιπόν, στο Κάλι, στην Κολομβία, ναι, μπορεί να γίνει η σεξουαλική πράξη με έναν άντρα και μία γυναίκα, εφόσον είναι και η μητέρα της μπροστά. Γιατί για να της λέει μπράβο κοπέλα μου. Αυτή είναι η νόμη. Στη Σάντα Κρούς. Λίγο ματάκιδες στην Κάλι, στο Κάλι, Μανούλη, στη Ταυρόνη και σου λέει πού σου μανάρι μου, να είσαι καλά που το χαίρεσαι. Μετά ναι, λέτε για τις ελληνικές. Και μετά να ρωτάει κιόλας, είναι καλός αγάπη μου. Αχ, για να πάμε. Αχ, το έχεις πολύ δυνατά. Το είχα πριν για τον Γιώργο Στεφάνου με τη μοναξιά, κατάλαβες, γιατί φοράθηκα. Λοιπόν, στη Σάντα Κρούς, στη Βολιβία, ναι, είναι παράνομο, σου λέει, για έναν άντρα να έχει σεξουαλικές επαφές με μία γυναίκα και την κόρη της ταυτόχρονα. Εκεί ο Παπακαλιάτης δεν μπορεί να πάει. Απαγορεύεται η είσοδος στον Παπακαλιάτη. Εκεί ο Παπακαλιάτης δεν περνάει καλά, παιδιά. Δεν παίζουν εκεί σύριελ του Παπακαλιάτη. Αυτή είναι η νόμη, οι οποίοι ισχύουν σε όλες, σε διάφορες χώρες μάλλον, γύρω από το σεξ. Και κάπως έτσι θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Έτσι. Έτσι. Εγώ λέω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και εγώ να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Καλαργύρου. Αυτό το γράφαμε. Ρε, τι έχει να παίξει την Πέμπτη. Πάμε λοιπόν, σας παρακαλώ. Να πάμε σε ένα όνειρό μου και Γιάννα Τερζή. Η Γιάννα Τερζή ζήλεψε και έκανε live μετάδοση και αυτή από τη Λισαβόνα. Και ποιον ζήλεψε. Εμάς. Θα πάμε τον Άρη τον καλημέρι. Να δούμε τι κάνει. Δεν είπαμε, παιδί μου, ότι έχουμε κανονίσει πριν τον ημιτελικό να μας μιλήσουν. Να πάμε τον Άρη ξαφνικά θέλω. Να μας πει τι κάνει εκεί στο Λίβανο. Και να μας βρει. Μου κόλλησε ο Λίβανος. Σου κόλλησε ο Λίβανος. Πάμε, σας παρακαλώ. Πάμε.
Και 23, τελειώνει και το τρίτο μας μισάωρο. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Αναστασία. Που μας έγραψε γεια σας εδώ πέρα στο live. Να τα λέμε και αυτά. Αναστασία λοιπόν που μας ακούει αυτά. Θα παρακαλέσω πολύ το Στάρεφ να μην με παρενοχλεί με mail. Καμένα βόλυλα τα οποία αύριο από το μαγιά θα γίνει χαμός, έτσι. Θα καταλαβαίνουμε όλοι. Μακελιό. Όχι τότε με το Στέφανο Χίο, μακελιό στα καμένα βόλυλα. Και θέλω να σε πάω τώρα σε ένα flashback. Πήγαινε με ένα flashback. Θα σου πω εγώ λοιπόν 10 βασιλιάδες με τα πιο άθλια παρατσούκλια στην ιστορία. Βασιλιάδες. Βασιλιάδες με τα πιο άθλια παρατσούκλια στην ιστορία. Και θα σου ξεκινήσω με τον Βλάντισλαβ, ο οποίος τον λέγανε, λέει, ο φτάνω μέχρι τον αγκώνα. Ορίστε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν καταλαβαίνω. Του βγάλανε παρατσούκλι. Φτάνω μέχρι τον αγώνα. Δηλαδή, πώς λέμε. Τον αγώνα. Η βάσια. Τον αγώνα. 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 Αγώνα, η δις. Οκ. Αυτό. Λοιπόν. Επειδή ήταν πολύ κοντός, λέει, τον βγάλανε, αλλά η Πολωνία εκείνη τα χρόνια χρησιμοποιούσαν, λέει, τον αγώνα. Χρησιμοποιούσαν τον αγώνα ως μονάδα μέτρησης τότε. Κατάλαβες. Και θα μπορούσαν, ας πούμε, πρέπει να τον λέγανε ο ένα μέτρο, όχι, ας πούμε, φτάνω μέχρι τον αγώνα, αλλά τέλος πάντων. Γιατί ήταν το 1320 μέχρι το 1333 στην Πολωνία βασιλιάς. Θα σου γνωρίσω τώρα τον Αλβέρτο, όπου τον λέγανε Γουρνοουρά. Τον αγαπούσανε πολύ. Λοιπόν, δούκας της Αυστρίας από το 1365 έως το 1395 και δεν είχε κάποιο είδους γουρνοπαραμόρφωση. Το παρατσούκλι το αναφερόταν αποκλειστικά στην ιδιαίτερη κόμωσή του. Φαντάσου το σαν την αλογουρά της εποχής, την οποία είχαν όλα τα μέλη ενός υποτικού τάγματος που είχε ιδρύσει και διαλύθηκε με το θάνατό του. Ο Αλφόνσος Σαλιάρης. Αλήθεια τώρα. Με διαφορά το αγαπημένο σε όλα αυτά. Θυμίζει τον γυπαϊτό της εποχής, τον Κάγκουρα Πέφτουλα που αν είχε Instagram του Μεσαίωνα θα έκανε like σε όποια μιλούσε γαλλικά. Ή ότι τέλος πάντων μιλούσαν στη Γαλλία, τέλος πάντων εκεί όπου βασίλευσε από το 1188 έως το 1230. Ωστόσο ο κόσμος ήταν άδολος τότε, απονήρευτος, οπότε ο τύπος ονομάστηκε έτσι γιατί πολύ απλά όταν μιλούσε πετούσε σάλια αριστερά και δεξιά. Το σύγχρωμα της εποχής τέλος πάντων για να λέμε την αλήθεια. Ήου, ο Ιβάιλο, ο Λακανάς. Δεν είναι πολύ εκνευριστικό να το κάνει κάποιος, δηλαδή να μιλάει και να πετάγονται λίγο. Ο Ιβάιλο, ο Λακανάς. Ο Ιβάιλο Λαχανάς. Ο Ιβάιλο ήταν ένας Βούλγαρος που το 1278 ανακηρύχθηκε, λέει, αυτοκράτορας και για να πούμε την αλήθεια ήταν μεγάλη προσωπικότητα και τεράστιες μπάρες. Δεν θα πούμε τι σημαίνει αυτό. Που αδικείται κατάφορα από το παρατσούκλι του. Ο Χειροβοσκός, αυτό ήταν το δεύτερο παρατσούκλι του, ήταν ένας απλός αγρότης που βαρέθηκε να του αρπάζουν κάθε χρόνο τη σοδειά του από επιδρομές τέλος πάντων. Και ο Βούλγαρος βασιλιάς λοιπόν να μην κάνει τίποτα γι' αυτό. Συγκέντρωσε λοιπόν γύρω του αγρότες και βοσκούς, εξεγέρθηκε, άκου τώρα, και ανάγκασε τους ευγενείς να του δώσουν την εξουσία. Πέτυχε κάποιες νίκες εναντίον των Μογγόλων, αλλά τον επόμενο χρόνο καθαρέθηκε από τους ευγενείς και έψαξε να βρει καταφύγιο στη Μογγολία. Εκεί τον δολοφόνησαν. Όλαφ το Μεζεδάκι. Τι? Όλαφ το Μεζεδάκι. Όλα αυτό μαζεδάκι. Ναι. Φαίνεται ότι εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολο, λέει, να αποδεχτούν για βασιλιά τους κάποιον που ήταν μικροκαμωμένο στο ανάστημα. Και έτσι τον στόλισαν με παρατσούκλια υποτιμητικά και άκρως ρατσιστικά. Ήταν ο νορβηγός βασιλιάς ο Όλαφ, της βρετανικής σήμερα νήσου Μαν, από το 1112 έως το 1143. Δολοφονήθηκε από τρία νύψα του. Ούτε στο Game of Thrones δεν το σκέφτηκαν αυτό να δολοφονήσουν τρία νύψα και έναν θείο. Μόνο ένα νύψα το θείο. Φρυδερίκος ο Δαγκωμένος. Ο Δαγκωμένος. Ο Δαγκωμένος. Αμέ. Ο Φρυδερίκος. Ναι. Ο Φρυδερίκος ο Δαγκωμένος. Τον δάγκωσε η μαμά του, λέει, στο μάγουλο όταν ήταν ακόμα μωρό, πάνω στην τρέλα της να τον φιλήσει για τελευταία φορά, καθώς το έσκαγε από τον βάναυσο άντρα της. Δηλαδή, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή το ακούστηκε, έλα ρε μαμά, θα κάνω παπά. Και έμεινε αυτό το Δαγκωμένο. Έλα Παναγία. Ο Ερίκος ο Ανίκανος. Ο Ανίκανος. Ο Ανίκανος. Ήταν βασιλιάς της Καστήλης. Δηλαδή, ολόκληρους βασιλιάδες και τους βγάζανε τέτοια ονόματα. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ο Ερίκος ήταν βασιλιάς της Καστήλης. Αυτή κάτι ο Θανάσου Βασιλάκος θα σέβεσαι. Θα σέβεσαι, σου λέει. Ήταν βασιλιάς, λέει, της Καστήλης ο Ανίκανος. Είναι ο Καστήλης. Βασιλιάς της Καστήλης.
Α, περιοχή θα το είναι. 1454 έστω το 1474. Και οι υπήκοοι του τον φώναζαν έτσι επειδή η πιθανότητα ήταν ότι πιο άχρηστο έχουν δει να κάθεται σε χρυσό θρόνο και θρόνο εκείνη την εποχή. Σαν τον Τζόφρεϊ στο Game of Thrones, να καταλάβετε. Α, βλέπουμε Game of Thrones, βλέπω και χαίρεστε. Να τα. Εγώ δεν βλέπω, παιδιά. Δεν χάνεις. Θα χαμώσει τη διαδικασία. Ποτέ το έχω πει και το Βερνάρδρος, Βερνάρδρος, συγγνώμη, ο τριχοπόδαρος. Μάλιστα. Ή είχε πολύ τρίχο το πόδι ή κάποιο πολύ πιτήριο κόσμο που ενέπνευσε όλους αυτούς να το φωνάζουν έτσι. Η ιστορική αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση όμως. Πρόκειται για έναν κόμι της Οβέρνης, μια περιοχή της Γαλλίας, και τον τίτλο τον πήρε από ένα λέει δισέγγονό του, τον Κάρολο τον Χοντρό. Δηλαδή, συγγνώμη ναι. Τώρα γιατί. Υπάρχει κι άλλο χειρότερο. Όχι, έχουν ευρεάσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είχαν επώνυμα και έπρεπε να του βγάλουν εντύπωση και καλά. Όχι, απλώς όπως εγώ τώρα μπορεί να λέγω Άκης Τσακίρης, μπορεί τώρα να λέγεται Άκης Τσακίρης ο Μοντελοπνίχτης, ας πούμε. Ο Μοντελοπνίχτης. Δεν ξέρω, το έχω ακούσει το λέμε για ένα φίλο μου, πάει μόνο με μοντέλα, γι' αυτό το έβαλα λίγο. Τέλος πάντων, έχει κι άλλα. Πάμε. Μανουήλ ο Λουκανικοφτιάχτης. Λοιπόν, κόμις που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ισπανίας. Α, να πάμε μέσα να δούμε τη φορά η Λένη Παρασκευά. Της Ισπανίας. Ναι, γιατί το βλέπουμε μετά στο δελτίο. Τώρα που πήγε το κεντρικό γι' αυτό. Της περίοδου 1792-1797 και 1801-1809 και είχε την ατυχία, λέει, να γεννηθεί σε ένα μέρος της κεντρικής Ισπανίας διάσημης για την παραγωγή λουκάνικων. Γι' αυτό τον έκανε λουκανικοφτιάχτη. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, συγγνώμη αν τρώτε. Να χαιρετήσω το αγαπημένο μου κορίτσι, την Κωνσταντίνα την Μπάλα, εδώ που μας παρακολουθεί. Γεια σου Κωνσταντίνα! Την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο. Να την ετοιμάσουμε παρακαλώ κυρία Καλαργύρου και θα σε πάω στον τελευταίο, τον Κωνσταντίνο τον Κοπρόνιμο. Καλά καταλάβατε. Αχ, κάτι πάει σε παπαδάκι μου φέρνει. Ναι, Κοπρόνιμο. Με... ότι? Η κόπρη του Αυγία που λέγανε. Ευχαριστώ. Εντάξει, έπεσε μέσα σε μια κολυμήτρα με αυτά. Με γεια κακάκια. Σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα. Με αυτά τα κακάκια. Γι' αυτό τον λέγανε Κοπρόνιμο. Όταν βαφτίστηκε, αντί να τον ρίξουν σε νερό, τον ρίξαν εκεί. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πεντέμιση καλά. Μετά το διαφημιστικό Κωνσταντίνα Πάλα, έτσι λίγο για να συμμορφωθούμε και να γίνουμε άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε.
Για παράδειγμα. For example. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Στις 4. Στον Star FM 97,1 και πρέπει να κάνουμε μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση? Θα σας αποχαιρετήσουμε. Όχι ακόμα, σε λιγάκι. Όχι ακόμα, σε λιγάκι θα σας αποχαιρετήσουμε. Όχι σας αμπάστα. Θέλω να σε πω σε ένα τελευταίο θέμα. Α, τα φιλιά μου στον Κώστα. Γεια σου Κώστα. Που μας χαιρετάει. Hello Κώστα. Θέλω λοιπόν να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε στο τριαντάφυλλο, κυρία Καλαγύρη. Θα πάμε στο τριαντάφυλλο τελικά. Θέλω να σας πω ότι ο τραγουδιστής Τριαντάφυλλος, ο οποίος τον είχαμε και αποκλειστικά με την γυάλινη καρδιά εδώ, στο Star FM 97,1. Και στην εκπομπή μας εδώ στο ραντεβού μας. Έτσι, διότι μας έδωσε και μια καταπληκτική συνέντευξη, την οποία μπορείτε να την ακούσετε μέσα από το tvstar.gr, το web radio του Star FM, και να πατήσετε ραντεβού στις 4 και να σας βγουν όλες οι συνέντευξεις μαζί με τον Τριαντάφυλλο. Έδωσε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη. Στο ουλαλά. Στο ουλαλά. Και μεταξύ άλλων είπε ότι του ζητήθηκαν, λέει, κάποτε και 12.000 ευρώ, λέει, για να παίξει ένα μήνα, λέει, στο ραδιόφωνο του τραγούδι του. 12.000 ευρώ από ένα ραδιόφωνο. Έχω, λέει, κοπεί από τα ραδιόφωνα, λέει, πριν παίξω πριν και το καινούργιο τραγούδι. Λέει, πιο πολύ ακούγομαι, λέει, μέσα από το YouTube, από τα social media, πανικός το ένα και το άλλο. Θέλω να πάμε να τον ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε και να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Η οποία παραβρέθηκε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του ΠΑΣ Μετσόβου και του Ολυμπιακού Βοτανικού. Ναι. Ομάδες, φαντάζομαι, περιφερειακές. Ναι. Περιφερειακές ερασιτεχνικές τις λένε. Δεν ξέρω πώς λέγονται εγώ αυτά. Τοπικό, όπως τα λένε. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Το σπίτι της γιαγιάς ήταν εδώ πιο πάνω. Εκεί, ναι. Ναι. Και μπήκε μέσα η γιαγιά. Συνάμενη κουνάμενη με την ποδιά της, από βλέπεις, και τη μαντήλα. Κλασική, ναι, γιαγιά χωριού. Έτσι. Ναι. Ωραίο το σπίτι αυτό πίσω. Ωραίο το σπίτι. Το αριστερό εκεί. Και πήγε και διαμαρτυρήθηκε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Έκλειψε την παράσταση λοιπόν η γιαγιά. Κατέβηκε από το σπίτι της που ήταν δίπλα στο γήπεδο. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και παραπονέθηκε για τη φασαρία. Μετά από διακοπή δευτερολέπτων από τον διευθυντή της αναμέτρησης Δημήτρη Τάνο και σχετική παρότρινση του Προέδρου του Μετσόβου, η γιαγιά αποχώρησε και επέστρεψε στο σπίτι της. Θα παίζανε στα μουγκά μετά, δηλαδή. Για την ιστορία, ο ΠΑΣ Μετσόβου έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Α κατηγορία μετά από 13 χρόνια. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό το μπαχτιρδί. Το μπαχτιρδί, κατάλαβες λίγο αυτός ο χαμός. Ενώ ο Ολυμπιακός Βοτανικού θα διεκδικεί στην άνοδο μέσω των play-off. Συγγνώμη, πήγε η γιαγιά και είπε: σταματήστε, κάντε φασαρία! Γιατί τι έβλεπε στην τηλεόραση και ήθελε αυτό. Τώρα μπορεί να βλέπει καμιά σαπνόπερα. Η λάμψη δεν παίζει, καμιά και τίποτα άλλο. Σε αυτά παίζει το Μέγκα. Καλά, εντάξει τώρα και σε αυτά το Μέγκα και η ΕΡΤ παίζει σαπνόπερα. Η ΕΡΤ 2 παίζει πολύ ωραία. Ωραία, τι είναι και η ΕΡΤ 3. Σαν τη μάνα μου το κάνει πάλι. Μα δηλαδή μέσω Λαμία. Όχι. Λέμε για την γιαγιά τώρα. Μπορεί να βλέπει ΕΡΤ 2. Το ήξερε εσύ, την ξέρει τη γιαγιά, την πήρε τηλέφωνο, έκανε ρεπορτάζ. Τη βλέπατε.
Λοιπόν. Τη ρώτησε τι βλέπατε. Αγριεμένη η γιαγιά, εμένα μου άρεσε. Ναι, λέει το σπίτι μου είναι εδώ πέρα, δίπλα δεν γίνεται το πράγμα τώρα. Ναι, είχε και πολύ κόσμο. Βλέπει εδώ αυτοκίνητα, έχει γίνει ένα χαμό εδώ πέρα. Κοίτα χαμό. Βλέπει. Καλέ, είχε κόσμο το, λοιπόν, το γήπεδο και τώρα. Απαπα. Πάμε λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Θα τα πούμε αύριο, θα σας ευχαριστούμε. Αύριο όχι. Την Τετάρτη, θέλω να πω. Θα σας ευχαριστούμε ολοκληρωτικά την Τετάρτη. Θα σας ευχαριστούμε ολοκληρωτικά. Έτσι, γιατί δεν θα είμαστε μόνοι μας την Τετάρτη. Όχι. Θα έχουμε μαζί μας. Δεν το πεις. Θα το επιβεβαιώσουμε. Να μην το πω. Θα το ανεβάσουμε σελίδα μας στο Facebook. Θα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο. Θα τον ανεβάσουμε σελίδα μας στο Facebook. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Οκ, το δέχομαι, βρε παιδί μου, δεν είπα εγώ κάτι. Μα. Λοιπόν. Τι πράγματα είναι αυτά. Πού πορευόμεθα. Βάσια Πανοπούλου στο μικρόφωνο. Γεια, άγγιστα. Κυρίε και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου, όταν ανεβάσω Καλαργύριο, θα σα αφήσω με μουσικά μέχρι τι 6, αφού πρώτα ακούσουμε βέβαια το αθλητικό δελτίο με τον Θανάση Περιβολιώτη, starsport.gr, αθλητική ενημέρωση. Εσεί μένετε συντονισμένοι στον Star FM 97,1. Έτσι, μην φύγετε. Ξέρετε τα πάντα τι έχουμε. Φύγαμε.